Καλησπέρα και από εμάς. Ονομάζομαι Ναντίν και μαζί με τον Τάσο θα σας παρουσιάσουμε την ιδέα, η οποία δημιουργήθηκε από την ομάδα 5 συμφοιτητών από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από τις σπουδές μας στο Πανεπιστήμιο συνειδητοποιήσαμε ότι το κόστος των κτηνοτροφικών μονάδων είναι πολύ ψηλό και συγκεκριμένα οι ζωοτροφές αγγίζουν τα ποσοστά του 70 με 80% του συνολικού κόστους των κτηνοτροφικών προϊόντων. Μερικοί από τους λόγους για τους οποίους προκύπτει αυτό είναι η δυσκολία που υπάρχει στο να μπορέσουν να βρούνε προμηθευτές και αγοραστές και το αντίστροφο, το πρόβλημα των πολλών σταδίων από την στιγμή της παραγωγής έως και την κατανάλωση, το πρόβλημα της ρευστότητας το οποίο υπήρχε και όπως καταλαβαίνετε έχει αυξηθεί λόγω των οικονομικών συνθήκων που όλοι βιώνουμε, καθώς επίσης και τη γεωγραφική κατανομή που υπάρχει ανάμεσα στους παραγωγούς και στους κτηνοτρόφους, το οποίο επιβαρύνει με μεταφορικά κόστη. Έχοντας αυτά στο πίσω μέρος του μυαλού μας, οραματιστήκαμε να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, το οποίο να διευκολύνει τη διαδικασία αυτή με διαφάνεια, να εξασφαλίζει ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και όλα αυτά να γίνονται με έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό πλέον τρόπο. Έχοντας εξηγήσει το τι περιλαμβάνει η υπηρεσία μας, η εταιρεία που θα την παρέχει ονομάζεται Nutreco, το οποίο προκύπτει από τη σύνθεση δύο λέξεων Nutrition και Economics και το σήμα είναι ένας κόκορας. Θα αναρωτήσετε γιατί κόκορας. Αφενός γιατί είμαστε όλοι αγόρια στην ομάδα, αφετέρου γιατί, όπως λέει η λαϊκή παροιμία, όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Και ακριβώς επειδή η υπηρεσία μας συγκεντρώνει όλα αυτά τα στάδια σε μία, φιλοδοξούμε μέσα από αυτό να ξημερώσει μια καινούργια μέρα στην αγορά ζωοτροφών. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα στάδια τα οποία βλέπετε στην εικόνα και πρώτη από τις υπηρεσίες είναι η τυποποίηση των προϊόντων ζωοτροφής. Επειδή υπάρχουν πολλές διαφορετικές ζωοτροφές σε οποίες μπορεί να χρειαστεί μια κτηνοτροφική μονάδα και πολλές διαφορετικές ποιότητες επί των ζωοτροφών αυτών, η Nutreco θα εξασφαλίσει την ποιοτική κατηγοριοποίηση αυτών των ζωοτροφών, έτσι ώστε να γνωρίζει ο κάθε συμβαλόμενος τι ακριβώς εμπορεύεται, αλλά και επίσης έναν δεύτερο εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος θα γίνεται κατά την μεταφορά, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι η ποιότητα είναι αυτή η οποία έχει αναφερθεί στην αρχή. Οι τυποποιημένες ζωοτροφές αυτές θα εισέρχονται σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ζωοτροφών την οποία θα παρέχει η εταιρεία μας, στην οποία συμμετέχοντες θα είναι κατ' επάγγελμα κτηνοτρόφοι ή γεωργοί, οι οποίοι μέσω διαδικτύου θα μπορούν να κάνουν τις προσφορές τους ή τη ζήτηση, αν είναι αγοραστής προφανώς, και μέσω μιας μεθόδου δημοπρασίας θα προκύπτει μια τιμή με την οποία θα συναλλάσσονται οι συμμετέχοντες. Τάσο, θα ήθελες να συνεχίσεις. Βεβαίως. Ευχαριστώ, Ναντίμ. Καλησπέρα και από μένα. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα μοντέλο εξασφαλίσεων, όπως αναφέραμε και πριν. Σε συνεργασία με μια εξειδικευμένη εταιρεία, διαμορφώνουμε το κατάλληλο μοντέλο υπολογισμού του ύψους και του είδους των κινδύνων, καθώς και τις αποδεκτές μορφές των εγγύσεων. Η εγγύηση μπορεί να προκαταβάλλεται είτε από τον ίδιο τον παραγωγό, είτε από ένα πιστοτικό οργανισμό της επιλογής του. Στη συνέχεια, αυτό που μένει είναι η ολοκλήρωση των συναλλαγών, δηλαδή ο χρηματικός διακανονισμός. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής θα πρέπει να πληρωθεί και ο κτηνοτρόφος, μάλλον ο αγοραστής θα πρέπει να πληρώσει και ο κτηνοτρόφος να πληρωθεί για το προϊόν που δίνει. Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχει αθέτηση σε αυτή τη συμφωνία, εμείς έχουμε προβλέψει ένα μηχανισμό όπου έχουμε ασφάλειες, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη φερεγγιότητα της συναλλαγής. Τέλος, αυτό που μένει είναι ένας ποιοτικός έλεγχος σε μια παράδοση του προϊόντος. Όταν όλες λοιπόν οι προηγούμενες διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί, ένας συνεργάτης μας αναλαμβάνει να κάνει μια δειγματοληψία από μια αποθήκη την οποία το έχουμε υποδείξει, όπου ένα εργαστήριο στη συνέχεια κάνει κάποιους ελέγχους έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι είναι υγειονομικά καλό το προϊόν και έπειτα μια μεταφορική εταιρεία αναλαμβάνει να μεταφέρει το προϊόν από την αποθήκη στον τελικό αγοραστή κτηνοτρόφο. Η ιδέα μας λοιπόν, την οποία δουλεύουμε με πάθος τους τελευταίους 6 μήνες, θεωρούμε ότι θέλουμε να εξελιχθεί σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, μια μικρή αρχική επένδυση έχει πολύ μεγάλα περιθώρια οικονομικής ανάπτυξης.
Σαφώς θέλουμε και πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να συμβάλλει στον εξοικονομισμό της κτηνοτροφίας μέσω απελευθέρωσης οικονομικών πόρων, οι οποίοι θα μπορούν να γίνουν επενδύσεις. Σε αυτό το σημείο θέλουμε και εμείς να ευχαριστήσουμε το Χρηματιστήριο και την Εθνική Τράπεζα, το Ενοβινάγκρι, καθώς και όλους εσάς που είστε εδώ, και συγκεκριμένα τους μέντορές μας και τον τεχνικό μας σύμβουλο. Είμαστε ο Ναντίμ, ο Αναστάσης, ο Μιχάλης, ο Γιάννης και ο Μάριος και είμαστε διαθεσί σας για όποιες τυχόν ερωτήσεις μπορεί να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, όχι μόνο τα 10 λεπτά, δηλαδή ρεκόρ. Τέλεια. Να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις από την Επιτροπή, όποιος θέλει να λάβει το λόγο. Ο κύριος Αρσένης. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση και την ιδέα. Όπως σας είπα και έξω, εγώ θεωρώ ότι ο βασικός σας ανταγωνιστής είναι οι βουλγάρικες, τα προϊόντα από τρίτες χώρες που ανταγωνίζονται κυρίως σε επίπεδο τιμής παρά σε επίπεδο, γιατί οι δικές μας επαφές με τον αγροτικό τομέα μας λένε ότι πολλοί, όταν τίθεται θέμα ποια ζωοτροφή θα επιλέξω ή ποιο λίπασμα, θα πάνε στη πιο φθηνή λύση. Άρα αυτό είναι ένα θέμα που δεν ξέρω κατά πόσο επιλύεται από την πλατφόρμα. Και επίσης πλέον περνάμε σε σχήματα πιο πολύπλοκα από πλατφόρμες, όπως είναι η συμβολιακή γεωργία, η συμβολιακή καλλιέργεια γενικά, τα οποία είναι λίγο διαφορετικά σχήματα και αντιμετωπίζουν και συγκεκριμένα προβλήματα ποιότητας που υπάρχουν στις παραγωγές. Δεν ξέρω πώς τοποθετήσετε ως προς αυτά. Επίσης, εμένα αυτό που μου έλειπε είναι ένα πιλωτικό, σας το είπα και έξω, το οποίο δεν χρειάζεται την πλατφόρμα για να γίνει. Θα σας πρότεινα να προσπαθήσετε να πουλήσετε κάποιες ποσότητες χωρίς πλατφόρμα, μέσω email, για να δείτε τις πραγματικές δυσκολίες του εγχειρήματος και κατά πόσο τα κόστη που έχετε προϋπολογίσει ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Θα ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, από αυτό που είπατε για τη συμβολιακή γεωργία. Αν κάποιος παραγωγός ή κτηνοτρόφος είναι σε καθεστώς συμβολιακής γεωργίας με κάποια εταιρεία, ούτως ή άλλως εμάς δεν μας αφορά, γιατί αυτό σημαίνει ότι αυτή η εταιρεία σκοπεύει να εμπορευτεί το πρώην ίδια. Οπότε και εμείς δεν έχουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μετά θα ήθελα να πω για την αγορά της Βουλγαρίας και ιδιαίτερα για το κόστος που είπατε. Εμείς, μέσω αυτής της πλατφόρμας, αυτό που σκοπεύουμε είναι να μειώσουμε την ήδη υπάρχουσα αλυσίδα. Πράγμα που σημαίνει ότι μια αρχική τιμή που μπορεί να έχει μια ζωοτροφή τώρα από ένα παραγωγό καταλήγει στην τελική αγορά μέσω πολλών φίλτρων κάθετος εμπόρων ενδιάμεσων σε μια τιμή που είναι ίσως 10 με 12 λεπτά μεγαλύτερη από αυτό που έχουμε δει εμείς. Πράγμα που σημαίνει ότι αν εμείς παρέχουμε μια δίωδο σε ένα παραγωγό να πουλάει όσο αυτός πιστεύει ότι θέλει να πάρει, που σίγουρα είναι πολύ χαμηλότερη τιμή από την τελική τιμή που υπάρχει τώρα, και ένα κτηνοτρόφο που ξέρει ότι αυτό που θα πάρει θα είναι εγγυημένο, σίγουρα θα έρθει στην αυλή του, δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, ποιοτικά, σίγουρα πιστεύω ότι θα μας επιλέξει. Δεν νομίζω ότι θα πάει να κοιτάξει κάποιος τη βουλγαρική αγορά που είναι σίγουρα αμφιβόλου ποιότητας, έτσι. Επειδή το ξέρουμε, νομίζω ότι σας απαντάω λίγο σε αυτό που μας ρωτάτε. Okay. Κάποια, ο κύριος Σαββάκης. Συγχαρητήρια, παιδιά. Η σύλληψη είναι εξαιρετική. Θεωρώ ότι το κομμάτι της πλατφόρμας είναι το ξεκάθαρο. Και πραγματικά πιστεύω ότι δίνει αυτό που είπατε, μία διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα. Αυτό που θεωρώ εγώ ίσως είναι το δύσκολο κομμάτι ως διαχείριση στο δικό σας project, είναι αφενός το κομμάτι της τυποποίησης, το οποίο δεν μου ήταν πολύ ξεκάθαρο και ίσως είναι μία διεργασία από μόνη της, μιας και θα πρέπει να συνδυάσεις πολλούς προμηθευτές πρώτων υλών και να διασφαλίσεις και το κομμάτι της ποιότητας. Και το δεύτερο το κομμάτι των logistic υπό μία έννοια, καθότι αυτό έχει μία γεωγραφική έκταση που πρέπει να διαχειριστείτε τεράστια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι
του ανταγωνισμού φθηνών ζωοτροφών από το εξωτερικό, θεωρώ και εγώ ότι παίζει ένα σημαντικό ρόλο η διασφάλιση ποιότητας και το κατά πόσο ο πελάτης, ο τελικός, είναι βέβαιος ότι αυτό που παρήγγειλε, αυτό θα παραλάβει. Άρα νομίζω ότι η προσοχή σας πρέπει να είναι στο κομμάτι το πρώτο, το τυποποίησης, διαχείρισης, logistic, παρά στο κομμάτι της πλατφόρμας, που ούτως ή άλλως το κομμάτι της πλατφόρμας για μένα προσομοιάζει λίγο μαζί με αυτό που είπατε, το κομμάτι των εγγυήσεων και το κομμάτι του clearing, λίγο και τη διαχείριση του χρηματιστήριου που είμαστε μέσα. Ο κύριος Αθανασίου. Συγγνώμη, δεν σας έδωσα το λόγο. Ναι. Ήταν περισσότερο παρατήρηση, το κατανοώ. Θα θέλατε να σας αναλύσω κάτι συγκεκριμένα με τη τυποποίηση. Το κομμάτι της τυποποίησης, ναι, πραγματικά, απλώς θεωρώ ότι θα σου πάρει πολύ χρόνο, μακάρι. Ναι. Η τυποποίηση ουσιαστικά, εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε, επειδή και για μας ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, πώς θα κάνουμε την τυποποίηση. Προσπαθήσαμε αφενός, σε πρώτη φάση, τη στιγμή που κάποιος θελήσει να μπει στην πλατφόρμα, να έχουμε άτομο το οποίο θα επιφορτίζεται με την ευθύνη, θα πηγαίνει στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, θα βλέπει την κατάσταση της ζωοτροφής και με έναν έλεγχο που βρήκαμε από τη βιβλιογραφία, που είναι σχετικά απλός και γρήγορος, μπορούμε να καθορίσουμε σε ποια ποιοτικά όρια βρίσκεται η ζωοτροφή. Άρα μπορούμε να βάλουμε κατηγορίες ζωοτροφών ανάλογα με τα ποιοτικά όρια. Φυσικά, αν πάμε κάτω από κάποια ποιοτικά όρια, δεν τίθεται θέμα, προφανώς. Αλλά μπορούμε να βάλουμε τις κατηγορίες αναλόγως και ανάλογα έτσι θα εμφανίζονται και έτσι θα είναι και κοινό το σύστημα των συναλλαγών. Θα υπάρχει. Τώρα, όσον αφορά τις μεταφορές, αυτό που σκεφτήκαμε ήταν, επειδή προφανώς υπάρχει ένα μεγάλο μεταφορικό κόστος ακόμα και στις τοποθεσίες που έχουμε επιλέξει, εμείς επιλέξαμε τέλος πάντων τις συγκεκριμένες τοποθεσίες για να από Πελοπόννησο μέχρι Θεσσαλία, για να είναι σχετικά βιώσιμο το κόστος μεταφορών, αλλά γι' αυτό το λόγο θα συνεργαστούμε με ένα μέλος IT το οποίο θα δημιουργήσει το πρόγραμμα ελαχιστοποίησης των αποστάσεων, οπότε όταν θα γίνει ένα ματσάρισμα, υπάρχει η ζήτηση και η προσφορά θα καλύπτεται από τον κοντινότερο δυνατό προμηθευτή. Ελπίζω να σας κάλυψα. Περίπου. Ναι. Ωραία. Να είστε καλά. Τέλεια. Κύριε Αθανασίου. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα είναι όλοι νικητές εδώ πέρα, γιατί κάθισα, διάβασα και τα έξι τα business plan, τα οποία είναι πραγματικά σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Εντυπωσιάστηκα από όλα. Αλλά αυτό με έκανε να τα δω και με ένα λίγο πιο αυστηρό μάτι, ας πούμε, έτσι. Ανεβάσαμε τα expectations, εσείς το κάνατε. Αυτό που ήθελα λίγο να ρωτήσω εγώ είναι ότι δεν μου ήταν ξεκάθαρο λίγο το οικονομικό μοντέλο, πώς δουλεύει. Δηλαδή, μου ήταν ξεκάθαρο η επένδυση που θα πρέπει να. Που χρειάζεται για αυτό το εγχείρημα, από πού θα αντιληφθούν τα κεφάλαια και μετά λίγο τι αποδόσεις θα έχουν αυτά τα κεφάλαια. Και επίσης, μέσα στο business plan, είδατε το πρώτο χρόνο έχετε ένα τζίρο 2.200 με 950.000 ευρώ EBITDA. Δεν είναι λίγο aggressive αυτό? Δηλαδή, είναι ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της εταιρείας με 1.000.000 EBITDA σχεδόν. Λίγο. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Συμφωνώ σε αυτό που είπατε, ότι όλοι είμαστε νικητές και μόνο μέσω της διαδικασίας μάθαμε πολλά. Τώρα, να σας πω ότι εμείς αυτό βρήκαμε και σας παρακαλούμε και εσάς να το δείτε. Γιατί εμείς το κάναμε τόσες πολλές φορές που είμαστε τόσο σίγουροι για αυτά τα αποτελέσματα. Πραγματικά. Δεν υπάρχει αυτό που κάναμε, δηλαδή. Ναι, είναι το απεσιόδοξο σενάριο, έτσι. Το απεσιόδοξο. Και είναι το entry point το 2019. Εντάξει, τώρα δεν φαίνεται ακριβώς το έξοδό μας που θέλουμε. Πάμε πίσω. Όχι, εντάξει.
Πραγματικά έχει μια μικρή επένδυση σε σχέση με αυτό που δίνει στο τέλος. Δηλαδή, μιλάμε για. Ποια είναι η επένδυση, δεν βλέπω. Δεν θυμάμαι και από εδώ. Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το pointer, αν φαίνεται κάτι. Είναι κρυμμένη πίσω από τον πίνακα. Ανά. Λοιπόν. Βοηθάει. Θα το κάνεις εσύ, να το κάνω εγώ. Λοιπόν. Οι επενδύσεις που θέλουμε είναι αυτές εδώ. Τα έξοδά μας. Είναι το 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο δεν είναι μικρή επένδυση. Όχι. Αλλά, αν δώσεις 1,5 εκατομμύριο την πρώτη χρονιά, πάρεις 900 έμπιτα και μετά πας στα 2 και στα 3, νομίζω ότι επιτυχάνουμε αυτό που λέγεται startup. Η startup είναι μια επιχείρηση που ξεκινάει και εξελίσσεται ραγδαία. Νομίζω ότι το πετυχαίνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι επένδυση, είναι τα έξοδά Ναι, αλλά αυτό χρειάζεται να ξεκινήσουμε, ας πούμε. Είναι τα έξοδά μας. Το κεφάλαιο που χρειάζεται. Ναι, για να ξεκινήσουμε, ναι, αυτό. Θέλει 1,5 εκατομμύριο. Πού θα το βρείτε, Να σου πλέον κάτι για απλά. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Απλά θεωρητικά. Ουσιαστικά αυτό που εμείς δεν έχουμε επένδυση αρχική να πείτε ότι έχουμε κάποιο κεφάλαιο. Ακριβώς. Ουσιαστικά τα έξοδά μας είναι η πλατφόρμα, ο χώρος και ο εξοπλισμός που θα χρειαστούμε. Τα υπόλοιπα είναι έξοδα τα οποία συνδέονται με το πόσο όγκο θα έχουμε ουσιαστικά συναλλαγή. Είναι μεταβλητά. Δηλαδή, αν κάποιος μας έλεγε τι επένδυση θα χρειαστείς, θα του λέγαμε αυτά που χρειαζόμαστε για την κάλυψη των λειτουργικών βασικών εξόδων. Ρωτήσατε για το πού θα βρούμε επενδυτές. Γιατί άκουσα κάτι. Η ερώτηση ήταν ποιο είναι το ύψος των κεφαλαίων και πού θα ανεβρεθούν αυτά. Ευελπιστούμε να βρούμε κάποιους μέσα από αυτούς τους διαγωνισμούς, κάποιον επενδυτή ο οποίος να θέλει να συμμετάσχει και να βοηθήσει την διαδικασία. Χαρά μας θα ήταν κιόλας αν όντως υπάρξει κάποιος να την κάνουμε πραγματικότητα. Η μεταφορά είναι το μεγάλο. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Όχι, όχι, εντάξει. Κύριε Αρσένη. Πάντως, έτσι όπως το αναφέρετε, πρώτα απ' όλα όλο το κόστος είναι μεταφορά. Επίσης, ξέρετε, αυτό τα θέματα μεταφορών είναι μια startup από μόνη της. Δηλαδή, εγώ δεν θα το έβαζα μέσα, δεν θα προσπαθούσα να το επιλύσω στο πλαίσιο αυτού του project, σαν υποproject. Θα χρησιμοποιούσα τις υπηρεσίες κάποιου άλλου, γιατί μιλήσατε για αλγορίθμους βελτιστοποίησης κτλ. Συγγνώμη, ρωτήσω κάτι. Είπατε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες κάποιου άλλου, δηλαδή η μεταφορική να είναι τρίτος συνεργάτης. Αν εννοείται αυτό. Αυτό έχουμε κάνει. Έχουμε πάρει προσφορά και ανάλογα τη ζήτηση που έχουμε υπολογίσει, μάλλον την ποσότητα, αν πας πρώτα στον όγκο της συναλλαγής, μας έδωσαν αυτή την προσφορά. Υπολογίσαμε ότι βγαίνει τόσο. Πέρα από τη μεταφορά υπάρχει και η αποθήκευση. Το έχετε λάβει υπόψη σας αυτό? Λοιπόν, μιλάτε για σταθμούς αποθήκευσης, φαντάζομαι. Υπολογίσαμε ότι μόνο για την Πελοπόννησο χρειαζόμαστε μια επένδυση της τάξης των 400.000 ευρώ. Σιλό και τα λοιπά, εργαστήριο αναλύσεων, γεφυροπλάστικες, τόσο πάνω αυτήν την τεχνικά. Αν θέλουμε 400 για την Πελοπόννησο, 400 για την Στερεά, 400 για τη Θεσσαλία... Φαίνεται αυτό στο πλάνο σας? Εδώ όχι, αλλά το έχουμε γράψει στο business plan. Μπορείτε να το δείτε. Το έχουμε βάλει... Ναι, αλλά σκοπεύουμε, η αλήθεια είναι στο μέλλον να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αν μπορέσουμε να σχεδιάσουμε κεφαλαία.